Γεια σας παιδιά, τι κάνετε, άντε εδώ. Λοιπόν, σήμερα όπως βλέπετε έχω διαφορετικό background από πίσω μου, είμαι σε διαφορετική θέση. Αρχικά όπως βλέπετε από το τίτλο θα παίξουμε σήμερα Evil Within 2 και γι' αυτό έχω κάνει έναν ωραίο ρομαντικό φωτισμό. Και βέβαια έχω ένα φως λίγο να φωτίζομαι, μην είμαι εντελώς στη μαυρίλα της σκέτη. Ναι, που λέτε αποφάσισα να κάνω το Evil Within. Επίσης έχω αλλάξει λίγο το πως θα κάθομαι μπροστά στη κάμερα. Γενικότερα ήθελα πολλές αλλαγές να κάνω στο κανάλι και να ανεβάζω πιο τακτικά βίντεο. Ελπίζω να το καταφέρω. Ελπίζω να μην σας πειράζει που φαίνεται το ψυγιάκι από πίσω, αλλά έτσι όπως είναι το δωμάτιό μου, αυτή ήταν η καλύτερη θέση που θα μπορούσα να βρω. Λοιπόν, είχα σκοπό αυτό το παιχνίδι να το κάνω streaming, live streaming και μετά να το ανέβαζα. Αλλά έλα που δεν έχω VDSL και θα ανέβαινε σε χάλια ποιότητα. Οπότε αυτό το βίντεο σήμερα σας ενημερώνω ότι θα έχει μεγάλη διάρκεια, δηλαδή θα είναι σαν έκανα streaming τώρα. Λογικά θα βγάλουμε, πιστεύω, ένα μεγάλο κομμάτι. Μία ώρα θα είναι, μία μισή. 3 τέταρτα, πάντως δεν θα είναι το κλασικό 15 λεπτό, άντε 20 λεπτό βίντεο που ανεβάζω συνήθως. Θα είναι σε τέτοιο στυλ. Επίσης θα είναι και όσο αντέξω, παιδιά. Δηλαδή άμα δω ότι δεν αντέχω άλλο από το τρόμο μου κτλ. Είναι πάρα πολλοί παράγοντες. Λοιπόν, ναι, αυτό. Ξεκινάμε. Let the game begin. New game. Το είχα ξεκινήσει λίγο να δω πως είναι. Λοιπόν, εγώ διαλέγω survival. Aim assist enabled. Έτσι τώρα. Το πρώτο Evil Within δεν το είχα τελειώσει ποτέ. Το είχα ξεκινήσει αλλά δεν άντεχα. Ελπίζω να μην είναι στο ίδιο στυλάκι. Αλλά να μου πεις είναι το δεύτερο της σειράς, οπότε... Λοιπόν, φωτιές. Πάντως χαίρομαι ιδιαίτερα που το Evil Within 2 έχει πάρει απίστευτες κριτικές, ότι παίζει να είναι και το καλύτερο survival horror για τα τέλη του 17. Α, chapter 1, ωραία, είμαστε με chapters. No, this is not happening. Τι γίνεται, καίγεται το σπίτι μας. Το σπίτι μου, αυτό που έκτισα με τα χέρια μου. Τα λεφτά μου. Wow. Oh God, Lily. Lily, γυναίκα του. Όπα, παιδικό ποδήλατο. Κάτι παίζει εδώ. Πάμε, σπρώξε. Wow. Πάμε από αλλού, πάμε από αλλού. Έλα, αφού δεν πρόκειται να την γλιτώσουμε. Open. Damn it. Σπάς το τώρα κι εσύ. Έτσι. Ωραίος. Αν δεν κάνω λάθος, ο πρωταγωνιστής μας ήταν detective, αστυνομικός. Κάτι τέτοιο, με κάτι τέτοιο δεν έχει σχέση. Τώρα πάμε, πάμε από γύρω. Α, ωραίο σπίτι ρε παιδιά, κρίμα που το καίτε. How did this happen? Whoop. Wow. Ωραίος, δυναμικά μπαίνουμε. Ωραία γραφικά έχει ρε παιδιά. I'm coming, Lily. Σε σχέση με το πρώτο κιόλας. Α, η κόρη του είναι. Τρέχα και σε πιο γρήγορα, το παιδί σου κινδυνεύει. Πού το, πού τι. Ωραίο. Αριστερά, δεξιά. Ω, νάτι. Ήρθα. Lily? Τι δεν έχει φωτιές εδώ. Come on out. Lily, where are you? I'm here. Oh, Lily. Πού είναι η Lily, παιδιά. Όπα. Τι παίζει εδώ. Αχ, μη κλαις. Δεν μπορώ. Σκέφτομαι ότι είναι και thriller. Ό,τι έχει σχέση με horror. Και βάζουν και παιδιά μέσα. Wow! Κάτι ξέρω και λέω. Ωρε! Πω να τρίχεσαι. Wow! Στο καλό.
Ρε παιδιά, δεν μπορώ να το καταλάβω. Όταν φτιάχνω μια ταινία thriller ή horror ή ένα παιχνίδι αντίστοιχα, γιατί βάζουν μικρά παιδάκια μέσα, είναι creepy. Και αυτό ήθελα να το πω, δηλαδή ό,τι έχει σχέση με παιδάκια, με μουσικά κουτιά, ξέρετε αυτά που τα ανοίγεις και παίζει μια μουσικούλα, ξέρω εγώ, γλυκιά. Πάει, λες, κάτι γίνεται εδώ πέρα, δεν υπάρχει περίπτωση. I've been trying to track you down for 3 years. And you thought you'd find me at the bottom of an empty bottle. Is that it? And why are you here now, damn it? You didn't find me because they didn't. Τώρα λογικά από ό,τι κατάλαβα έχει πεθάνει η κόρη του. You knew what was going to happen in that hospital, didn't you? Α, ναι, ψυχιατρική ήταν στο πρώτο παιχνίδι. You need to forget it. You sound just like that psychologist that force shoved down my throat. But he didn't have answers. You do. You're gonna tell me about Mobius. Τώρα δεν έχω να πω κάτι εδώ πέρα. Men in Black. I'm here because of this. Τι είναι αυτό? Τι μας δίνει? Oh! Η οικογένειά του, ε. Ε, τώρα χτύψες φλέφα. Lily's still alive. Τι? Pardon me? Η Lily είναι ζωντανή. Lily is dead. Ε, ναι, εννοείται είναι dead. I read the police report. I was at her funeral. Α, μάλιστα. We can rewrite history if we want to. Staging a death is child's play. Why would I come out of the shadows just to lie to you? Lily is alive, and she's with us. Πώς είναι ζωντανή, ρε παιδιά, αφού πέθανε το παιδάκι. We need you to help save her. Και βρίσκεται και σε κίνδυνο. What have you done to her? Get your hands off me! Έλα, παίξει λίγο ξελεδόνα. Πονίτσες, έτσι! Α, αυτά είναι. Η ανατροπή. I was hoping you'd come willingly, Sebastian. But we don't have time for this bullshit. We need you. Whoa. Lily needs you. We need you. Η Lily τον χρειάζεται. Εσείς τον χρειαζόσαστε. Πώς να αντέξει ο άνθρωπος, δηλαδή, πώς. Μάλιστα. Εντάξει. Πολλά αναπάντητα ερωτήματα. Και από ό,τι φαίνεται. Yeah. Great. Where are we? Πολύ story παίζει, ε. Στο πρώτο, στο Evil Within, δεν είχε παίξει τόσο πολύ. Πώς το λένε, μωρέ? Cinematic. So powerful they have to kidnap a washed up ex-cop. Δεν θυμάμαι τόσο cinematic στο πρώτο. At least your terrible sense of humor is still intact. Εδώ λίγο σε βάζει πιο πολύ στο. Where's Lily? Patience. All your answers. Ποιος ξέρει τώρα. Wow! Πού με φέρατε? The Beacon Mental Hospital incident was. Ποιος μιλάει, ρε παιδιά? But we used the knowledge gained to build a new and vastly improved stem system. What does this have to do with my daughter? Imagine it. Millions of minds connected together. Millions of minds. Happiness for one is happiness for all. This machine, this miracle will allow our species to achieve greatness. We needed to start with a mind that was pure and clean enough to support thousands of personalities. The mind of an innocent child. Η Lily. Άρα αυτοί χρησιμοποίησαν τη Lily to that machine. Your daughter is quite special. Γιατί είναι special η κόρη του? Ever tested. Thanks to her, the new stem has been a smashing success.
Ωρε μαύρη κύκλη, δεν κοιμήθηκες καλά τα τελευταία βράδια, φαίνεται. A little over a week ago, Lily vanished. Just stop sending signals. Το πήρατε την κόρη. Τη χρησιμοποίησατε. Τη χάσατε κιόλας. Αν θέλετε να τη βρει κιόλας. An easy fix. So we sent a team of Mobius agents inside. Αν τώρα να σου λέγε κάποιος, ξέρεις κάτι, η κόρη σου δεν πέθανε τελικά, ζει, στο κρύβαμε τόσα χρόνια και επειδή τη χρησιμοποίησαμε και είναι πολύτιμη για μας, για να τη χρησιμοποιήσουμε, χάθηκε. Αλλά δεν θα τη βρούμε εμείς, εσύ θα τη βρεις. Και μετά θα, λογικά θα τη ξαναχρησιμοποιήσουν. Τι είναι αυτά ρε παιδιά, τι θεωρίες συνωμοσίας είναι αυτές. It's your choice. Είσαι και λίγο creepy, δεν σε μπορώ. Σε αυτό το βίντεο θα πάει αμοντάριστο, Έτσι όπως το γράφω, τσουπ, σαν ένα live. Good luck, Sebastian. Απλά να ξέρετε, η μόνη δυσκολία είναι το VDSL, τίποτα άλλο. Δεν έχουν βάλει VDSL, ρε παιδιά. Τέλος πάντων. That's all right. I'm fine by myself. Just remember to call me the moment you find Lily, so that we can begin the extraction process. I'll be out here for you. Πού μας έχει βάλει τώρα; Οπς, τι κάκι. And someone else will be in there for you. Ποιος άλλος; Ποιος άλλος θα είναι μαζί; Are you ready? Πετάει υπονοούμενα έτσι. Κάτι μου λέει ότι ξεκινάμε σιγά σιγά. Be careful in there, Sebastian. We're counting on you. Άντε πάμε. Stem entry in 3, 2, 1. Ένα δεμά. Ρε παιδιά, έχει πολύ ωραία γραφικά. Να μου πεις, δεν είναι εδώ το σημείο για να πω ότι έχει ωραία γραφικά. Αλλά... Τι λες ρε φίλε. Μπράβο ρε Μπεθέστα. Έλα, έλα. Ξεκινάμε. Slow motion. Έχει πραγματικά εκφράσει προσώπου και τάκτ. Πολύ βελτιωμένο. Πολύ βελτιωμένο παιχνίδι. Μπράβο. Οπ. Πού είμαστε. Πόση ώρα πήρε εισαγωγή. Α, πήρε ένα τεταρτάκι. Εντάξει, καλά είναι για cinematic ένα τεταρτάκι έτσι να σε... Να κλιματιστείς στο τι γίνεται και τα λοιπά. Is this... Ωραίος. Where am I? Α, sprint. Οπ! Λίλι! Λίλι! I'm coming for you! Να, αυτά τα γελάκια, τα παιδικά τα γελάκια, είναι creepy. Ανατριχιάζω ήδη, δεν σας το είπα. Είμαι λίγο... Δεν είμαι το κατάλληλο άτομο για να παίζει horror games. Α, στη φωτιά πέθανε μόνο η κόρη του. Wow, πολύ φως. Έχουμε flashbacks. Α, το Mental Hospital, ναι. Εκεί που ήταν στο πρώτο παιχνίδι. Έλα, πω. Πολύ φως. Παρακαλώ. Λίλι. Είσαι εσύ, Λίλι.
Ωπ, γραφιάκι. Λουξ. Hello. Sebastian, are you there? Hello. Kidman. What? Kidman είναι η πράκτορεσα. How are you feeling? Terrible. Like the worst hangover ever. Don't worry. Δεν το λες και hangover, αλλά... You're in an area separate from the main system right now. That's how we're able to maintain communication with you. Έλα ρε παιδιά, αυτή είναι η φωτογραφία μας, έδειξε ότι και εγώ ήταν πριν. My memories, huh? If that's the case, then where are my wife and child? This place looks like my old office at Crimson City PD. It was your subconscious that built it. You should ask yourself that question. Εσύ φταίς για όλα, Sebastian. We sent some information into your room. Do you see anything unfamiliar? Λογικά, ξέρω εγώ, τι φαίνεται. Τι μας φαίνεται λίγο έτσι, όχι και τόσο οικείο. Οπ, μαύρη γάτα, γρουσουζιά. Γρουσουζιά, έλα, εντάξει. Να μου πεις horror, πες μου. Πώς να μην είναι γρουσουζιά. Slide projector. Where did my memory dig this up? Elementary school? Άδουμε. Ωραία, δεν διαβάζουμε τίποτα. Ας καθίσουμε αναπαυτικά για να δούμε τι θα προβάλλει ο προτζέκτορας. Change slide. Τι αυτό ήταν. Αυτό ήταν. You wouldn't have told me about Lily if your damn machine didn't go on the fritz. I would have spent the rest of my life mourning her and you wouldn't have cared. Αν το εντεξά, μα δείτε πίσω το Σεμπάστιαν, έτσι με δύο καφέδες. I'm not sure I believe you. Αχ, έτσι εμείς είναι εξεταστική. To manipulate me. You've lied to me before. Our whole friendship was built on a lie. Okay. Α, φίλοι του ήτανε. Μάλιστα. You'll never know how I feel until you've lost your family. I never had a family. Σα δεν τρέπετε. Just two people who brought me into this world and treated me like a burden instead of a daughter. Better to have loved and lost. Is that what you're saying? Maybe. At least you had people who cared about you. Πολύ, πολύ, πολύ μπλα μπλα, παιδιά. Καλά, όχι πως εμένα με χαλάει, αλλά... Άμα πάει έτσι όλο το chapter 1. Τι είναι αυτό? Green gel is using and then but if we then increased abilities. Μάλιστα, μας δίνει αυξημένες ικανότητες. Πού πάω? Και λέει τα συλλέγεις σε το συγκεκριμένο potion από, από νεκρούς. Terminals can be used to save your progress. Α, ok. Για checkpoint είναι αυτά. Α, ωραία. Και γιατί όχι. Ναι, 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 accept. Ωραία. Κάτσε, έχουμε κάτι άλλο εδώ πέρα να κάνουμε. Μπα. Τι είναι, μωρέ, πού είναι το γατάκι? Όχι, δεν έρχομαι σε σένα. Έχουμε κάτι από εδώ? Όχι. Πάμε πίσω. Τι πρέπει να κάνω? Investigate. Have you seen me? Let us know if you locate any of them. You're our only line of communication into STEM. They're stuck in Union and searching for Lily too. Union. Άρα προσπαθήσανε πρώτα να σώσουν την κόρη του. Πόσα άτομα? Τέσσερις πράκτορες. Γι' αυτό απευθυνθήκανε στον πατέρα της Lily. Ήταν η τελευταία λύση, σαν να λέμε. Και πρέπει να τους βρούμε. Team leader. He's the guy I should try to find first. Okay. Chapter 2 κιόλας. Okay. Harrison, combat specialist, huh? Hopefully he can take care of Καλά, himself. Καλά, ναι. Δηλαδή τώρα πρέπει να μάθω για όλους. Lily, your team, and now me. We're all stuck inside STEM.
I still don't understand why you can't just take them all out of their pods and wake them up. It doesn't work that way. Without a core, we're totally locked out. Unfortunately, anyone from STEM at this point would kill them and leave their consciousness trapped in the system. Great. Η κόρη του. Mobius has got some stellar backup plans. Είναι από ο συνδετικός κρίκος. You need to find Lily. Otherwise she, you, δεν μου δίνεται κι άλλη επιλογή. Άρα ή θα βρω την κόρη μου. Union, huh? Looks like any town USA. Έλα, έλα, παρά είναι αυτό. Εντάξει. Okay. Δεν θέλουμε να μάθουμε για τους άλλους. Πού πρέπει να πάω τώρα. Όχι. Έτσι. Όχι σοβαρά τώρα. Πού πρέπει να πάω. Wow! Φως. Just like beacon. Πάμε. Should be a way out. Why couldn't my memory just make regular doors? Εντάξει, είσαι στο Evil Within 2, δεν γίνεται να έχουμε κανονικές πόρτες. Into the looking glass. Και τώρα ξεκινάμε. Ελπίζω βασικά. Something not quite right. Sebastian's... Ωραία. Στην ουσία μας λέει ότι μια περίληψη του chapter 1. Oh, και άλλο flashback. Εντάξει, στηρίζεται πολύ στο cinematic το Evil Within 2 σε σχέση με το 1. Τώρα αυτό δεν μπορώ να πω αν είναι και τόσο καλό ή όχι. Ίσως το χρησιμοποιεί πιο πολύ στην αρχή. Θα το δούμε σε συνέχεια. It's okay. Mom can fix it for you. Τέτοια. Μπαμπό, μου χάλασε η κούκλα. Δεν πειράζει. Θα το δώσω στη μαμά. Αυτή θα το φτιάξει. Άσε με εμένα ήσυχο. Το παιδάκι. Ωραία είναι το σινεμάτικο όμως, όχι είναι ωραία. What's wrong? Are you all right? Sebastian? I've got a wonderful family. Τι πίνεις και δεν μας δίνεις. An amazingly smart, beautiful wife. Why wouldn't I be all right? Come here, Myra. Για κοιτάς έτσι, δεν μπορώ. Δεν είναι δουλειά, κάτι παίρνει. Are you sure you're not coming down with something? Χαπάκια παίρνει. Πολύ φως ρε παιδιά. Δεν μπορώ, τυφλώθηκα. Wow. Θα πέσουμε κάτω τώρα. Πού βρισκόμαστε. Μη με τρομάξει τώρα τίποτα, το κλείνω. Θα κλείσω την κονσόλα. Α, ωραία. Για να ανοίξουμε. Όπα. Τι παράξενα είναι αυτά. Άρα να φανταστώ προς τα εκεί πρέπει να πάμε. Ω, τόσο γρήγορα τρέχει. Δεν θα τα πάμε και πολύ καλά. Τι φας. Ωπ, μουσικούλα. William Baker. Ω. Α, έχουμε και φακό. Τέλεια. Ιου! Ανοίγει αυτή. Έχει ωραία μουσική πάντως. What the hell? Φωτογραφίες ένα... Wow! That's... Πολύ αίμα. Baker. Τι φάση. Παιδιά, συγγνώμη, δεν είναι υπέροχο αυτή τη στιγμή αυτό που έχουν κάνει εδώ πέρα.
σου δείχνει σε slow motion πως πεθαίνει ο άλλος και έχει από πίσω τόσο αρμονική μουσική, τόσο αρμονική μελωδία. Α, μπορώ να κάνω κάτι εδώ πέρα. Oh. Τι σαν πεδίο. Creepy. Ήου, δεν θέλω να δω. Ωραία, φίλε. Εφιέστατο το πως το στήσανε. Μπράβο. Πού πάμε τώρα? Εγώ δεν ξέρω, με χαλάει λίγο φωτισμός. Να ανεβάσω λίγο το... Πώς το λένε? Για μισό ρε παιδιά. Να ανεβάσω λίγο το... Αυτό μωρέ. Έλα. Δεν μπορώ να βρω λόγια. Όχι. Graphics. Το θέλω λίγο πιο φωτεινό. Ναι, τώρα πιστεύω είναι λίγο καλύτερα. Εδώ τι έχει? Files. Α, φωτογραφία. Μάλιστα. Πω, και έχει και κάτι φωτογραφίες. Α, δεν έχει κάτι εδώ. Α, ξαναβγήκα εδώ. Πού πρέπει να πάω? Από κάπου εδώ δεξιά. Πάντως, ειλικρινά τώρα, αυτή τη στιγμή μπορεί να μην με έχει τρομάξει κάτι. Και προφανώς δεν θα έχει τρομάξει κάτι και εσάς. Αλλά... Someone tried to block the way out. Πώς να το πω? Φαίνεται να παίζει πολύ με το μυαλό σου αυτό το παιχνίδι. Γι' αυτό είναι πολύ ευφυές ο τρόπος με τον οποίο το έχουν φτιάξει το παιχνίδι. Βέβαια κρατάω και με επισυνή, ακόμα αρχή είναι. Αλλά μπράβο. Φανταστείτε, εγώ δεν παίζω τέτοια παιχνίδια. Α, κάτσε να κλείσουμε το flashlight. Δεν το χρειαζόμαστε. Λογικά από εκεί θα πρέπει να πάω, αλλά... Κάτσε καλού κακού. Όχι. Δεν μπορώ να την ανοίξω. Άρα πάμε από εδώ για να δούμε τι άλλο μας επιφυλά σε αυτό το παιχνίδι. Τηλέφωνο. Από πού? Τηλέφωνο. Πόρτα. Τηλέφωνο. Να το. Hello. Isn't me you are looking for? Ah. Ποιος μας κάνει φάρσα? Ποιος μας κάνει φάρσα? Πάμε στην πορτούλα γιατί θα ήθελα να δω τι έχει εδώ πέρα. Α, αυτό έχει πόρτα. Δεν μπορώ να περάσω. Εδώ πάλι δεν ανοίγει. Οκ. Άρα ανεβαίνουμε πάνω. Παιδιά, δεν ξέρω πραγματικά, δεν μπορώ να σχολιάσω κάτι αυτή τη στιγμή. Δεν... πολλά παιχνίδια μυαλού. Oh. Όχι, crouch. What's this? Thank you. Ωραία. Βαριέμαι απίστευτα να τα διαβάζω αυτά. Παίζει να είναι, αν θα κάνω λάθος, το πρώτο τρομακτικό παιχνίδι που κάνω στο κανάλι μου. Ναι, είναι το πρώτο παιχνίδι που κάνω στο κανάλι μου. Τρομακτικό. Πολλές αναβαθμίσεις. Δεν μπορώ. Wow! Οκ, εγώ πρέπει να μπω εδώ μέσα τώρα.
Αχ, Μπεθέστα, τι κάνεις. Αχ, Μπεθέστα. Μη μας τρομάξει κανείς. Ωραία. Όπα! Επιτέλους, βλέπουμε κάποιον. Τι φάση αυτός όταν σκοτώνει. Τι κάνεις ρε Σεμπάστιαν. Arena hold under cover. Okay, το έχω. Μη με βρεις. Πολύ γρήγορα το πας. Α, αυτός είναι που έβγαλε τη φωτογραφία, ε. Okay. Ελπίζω να μην μας κυνηγήσει. Ελπίζω να μας κάνει τίποτα γενικότερα. Who the hell was that? Αυτό ήταν. Ανατριχιαστικά κάρδρα. Εδώ γιατί δεν έχει μουσουκούλα, πριν έχει. Αυτός, για να δούμε, ποιος είναι. Ανατριχιαστικό. Μπράβο. Πολύ καλό. Και άλλα παράξενα. Τι είναι όλα αυτά. I gotta find a way out of here. Τώρα έχω αρχίσει και συνειδητοποιώ ότι μάλλον αυτός είναι το boss, το τελικό, ο φωτογράφος μας. Παράξενα. Wow! Τι ήταν αυτό. Εγώ δεν πάω από εκεί. Ας πάω από εδώ. Wow! For this gameplay, headset is recommended. Not. Τι ακούγεται έτσι. Τι, δεν ανοίγει τίποτα εδώ. Τσάμπα ήρθα. Κι άλλο victim. Να ξέρετε αυτή τη στιγμή, έχω τα ακουστικά μου στο full και... Εντάξει, άμα θέλετε να τρομάξετε κι εσείς, εννοείται θα το πρότεινα να τρομάξετε. Να νιώσετε ότι παίζετε κι εσείς το παιχνίδι. Ειδικά αν έχετε και με virtual surround, θα είναι κουτί. Και δυστυχώς έχω κάνει το λάθος με τα δικά μου να είναι virtual surround. Εδώ δεν προχωράω. Οκ, πάμε από τις σκάλες. Μάλιστα. Στην ουσία είναι ο ίδιος χώρος που περάσαμε πριν, αλλά πιο creepy. Ανεβαίνει πάνω, δεν ανεβαίνει πάνω. Άρα πάμε από εδώ. Wow! Πάμε τώρα. Λίγο πιο stealth. Μην μας κάνει τίποτα. Ρε παιδιά, τι φωτογραφίες είναι αυτά τώρα. Μόλις τώρα βρήκα τι άλλο μα να ταιριάζει σε τρομακτικά gameplays. Το ανθρώπινο μάτι. Να το. Α, δεν χρειάζεται τελικά να είμαι. Βλέπω κάτι. Και σου δίνει και έμφαση με το φωτισμό που το... Τι
Τι είναι αυτό? Ρε παιδιά, είναι blow mind αυτό το παιχνίδι. Τι είναι? Μπορώ να πάω με... Εντάξει, το γεγονός ότι μπαίνω μέσα και βάζει κλασική μουσική το απογειώνει. Εντάξει, πολύ είδα. Κι άλλα να πάτε τα ερωτήματα. Πού πρέπει να πάω? Τι ακούστηκε έτσι? Τι ακούστηκε έτσι? Τι είναι αυτά? Έλα, πάτα, 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 πάτα. Γιατί παίζω τέτοια παιχνίδια, γιατί παίζω τέτοια παιχνίδια, γιατί παίζω τέτοια παιχνίδια. Αποδεικτικό, έχω ανατριχιάσει, δεν ξέρω αν φαίνεται, αλλά έχω ανατριχιάσει. Είναι πιο τρομακτικό το να ακούς κάτι, χωρίς να το βλέπεις, παρά να το βλέπεις. Βασικά τι λέω, μισώ να προχωρήσει λίγο το παιχνίδι, να δούμε τι... Τι θα ανακαλύψουμε. Τι είναι αυτά? Τι φας? Κι άλλο μάτι! Δεν το πιστεύω! Να γυρίσω τώρα πίσω. Σιγά 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 να δώσουμε έμφαση. Κάμερα. Οκ, κάμερα. Τι δουλειά έχει εδώ η κάμερα? Κι άλλο. Σιγά σιγά Σεμπάστιαν, σιγά σιγά. Ό,τι είναι θα το αντιμετωπίσουμε μαζί, μην ανησυχείς. Μία πόρτα. Οκ, και οι κούκλες αλλάξανε θέση. Oh my. Shit. Τι γίνεται? Δεν ξέρεις τι να περιμένεις. Πού πήγαν τα πτώματα? Οπ. Ο καθρέφτης. Το γεγονός ότι βλέπουμε τη φωτογραφία μας είναι λίγο... Ποια ήταν αυτή η κοπέλα? Γιατί? Φύγε! Τρέχα! 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 Πού πρέπει να πάω? Πού πρέπει να πάω? Έλα Σεμπάστιαν, έλα. Ό,τι γυμναστική δεν έκανε στη ζωή σου θα το κάνεις τώρα. Γιατί δεν τρέχει πιο γρήγορα? Ωρε φίλε. Πάμε, πηδάμε, κάνουμε και εμπόδια. Τρέχα ρε Σεμπάστιαν, τρέχα ρε φίλε! Τι κάναμε το καλοκαίρι, τρώγαμε! Πώς θα φύγω από εδώ? Όπα! Climb! Έλα, ανέβα, ανέβα! Όχι ρε φίλε, μπήκε μέσα! Γιατί φοράω αυτά τα ακουστικά? Νιώθω πραγματικά ότι είναι ακριβώς από πίσω μου! Ω Παναγία μου, τι είναι αυτά? Και είμαστε στο chapter 2. Πάω, ακούω την ανάσα της. Πραγματικά ακούω την ανάσα της. Ωρε φίλε. Σεμπάστιαν, αγόρι μου, γιατί δεν πας πιο γρήγορα? Κουράστηκες. Εγώ δεν θέλω να μείνω.
θέλω να παίζω κάτω. Oh, I don't hear it. Ναι, καλά, δεν το ακούς. Τι, κάτι θα πεταχτεί τώρα. Υπάρχει περίπτωση. Τρέκα! Εντάξει, αυτό ήταν και λίγο πιο αναμενόμενο. Μπρος, γκρεμός και πίσω ρέμα, ρε φίλε. Προτιμώ αυτόν πραγματικά. Μαχαίρι, μαχαίρι, δεν μας νοιάζει. Από το να μας πιάσει το τέρας. Ποιο τέρας, δηλαδή. Τερατούργημα είναι αυτό. Κάρφος έτιστο, κάρφος έτιστο. Μπράβο. Ωρε φίλε. Και δεν έχω ένα όπλο, δεν έχω κάτι. Ένα τρόπο άμυνας. Ορίστε. Φαίνεται. Πείτε μου ότι φαίνεται. Λοιπόν, automatic health... Ωραία. Με δύο λόγια... Αυξάνεται σιγά σιγά η ζωή μας. Δεν χρειαζόμαστε κάποιο... herb. Να το πούμε και έτσι. Λίγο ξέρετε τι με έχουν απογοητεύσει. Οι σκιές. Σε θέματα γραφικών. Στο θέμα ότι κατάφερε το παιχνίδι να με τρομάξει τόσο γρήγορα. Σε λιγότερο από μία ώρα. Γιατί στην αρχή λίγο... ήμουνα σε φάση τι γίνεται, πώς πάει, πού είμαι, γιατί τα βλέπω όλα αυτά. Και τι είναι αυτό. Medical syringes, original, bla bla. Α, άρα χρειαζόμαστε. Okay. Ωραία. Άρα η ζωή μας αυξάνεται μέχρι ένα συγκεκριμένο σημείο. Καλή πληροφορία. Ακόμα δεν ξέρω που είμαι. Journal. Okay. Ένα ημερολόγιο, αδιάφορο. Εντάξει, τώρα με βλέπετε έτσι πιο... έχουν πέσει λίγο οι παλμοί, αλλά θα είμαι πιο προετοιμασμένη. Για τον απάντεχο. Τι ακούστηκε έτσι. Όπλο! Επιτέλους! Αυτό έλεγα κι εγώ. Πού ήσουνα. Λοιπόν. Maybe this is the right place. Μ' αρέσει πάντως αυτό το μυστήριο που σου δίνει το παιχνίδι. Lily, I hope you're here. Πολύ ωραία. What did I get myself into? I don't know. We lost you. Με χάσατε. Παραλίγο να χαθώ εγώ. Baker is dead. There's a killer running around in here, doing things that are... it's like Beacon all over again. What the fuck did you just send me into? I don't know. We're in the dark out here. Baker was the team leader. If he's dead, that doesn't bode well for the rest of them. Keep searching around. The more info you gather, the more I'll be able to help you. Yeah. Πόσο info, ρε παιδιά. Δεν μπορώ. Weapon. Θα το βάλουμε πάνω. Ουπ. Ωραία. Λοιπόν, παιδιά, θα πω να σταματήσω. Μόνο 6 σφαίρες έχω. Okay. Από ό,τι βλέπω, γράφουμε αυτή τη στιγμή στα 3 τέταρτα. Οπότε πιστεύω είναι μια καλή ευκαιρία να το σταματήσω εδώ το παιχνίδι. Αφού τρόμαξα, να πέσουν οι σφιγμοί. Πιστεύω να τελικά αποφάσισα να το κάνω και γύρω στα 3 τέταρτα το κάθε part, το Let's Play. Let's Play Evil Within 2. Ελπίζω να σας αρέσει το βίντεο. Είναι πραγματικά σαν να κάνω live streaming αυτή τη στιγμή. Και λογικά δεν θα έχω ενδιαφέρον τη στιγμή που κάνω horror, γιατί
Είναι οι στιγμές που φοβάμαι και είναι οι στιγμές που δεν έχω να πω κάτι. Επίσης δεν είμαι άτομο που με το που φοβηθεί, ξέρω εγώ, θα αρχίζω να ρίχνω να βρίζω κτλ. Οπότε είναι ένα χαλαρό, ας πούμε, let's play, ένα χαλαρό gameplay. Εγώ λογικά θα το τερματίσω μόνο μέσω του καναλιού αυτό το παιχνίδι. Δεν έχω σκοπό δηλαδή να κάτσω μόνο μου να παίξω Evil Within 2. Μόνο για το κανάλι θα το κάνω. Οπότε αν σας αρέσει το Evil Within και θέλετε να το δούμε μαζί, κάντε ένα like, κάντε ένα subscribe αν δεν είστε subscribed. Πολλά σου μαζεύτηκαν. Κάντε ένα like αν σας άρεσε το βίντεο, κάντε μια γραφούλα αν δεν είστε εγγεγραμμένοι, πατήστε και το καμπανάκι για να σας έρχονται ειδοποιήσεις. Έχω επίσης ένα FUBU page το οποίο λέγεται Anti Gaming Pro Channel. Εκεί πέρα ανεβάζω οτιδήποτε νέο όποτε ανεβαίνει ένα βίντεο, είτε ξέρω εγώ κάποιες φορές σας ρωτάω το τι παιχνίδι θα θέλατε να παίξω. Πραγματικά η γνώμη σας μετράει, οπότε ό,τι θέλετε γράψτε από κάτω στα comments, δείτε είναι θετικό σχόλιο, είτε αρνητικό, τα δέχομαι είτε την καλή είτε την κακή κριτική, ειδικά η κακή κριτική μας κάνει και καλύτερους. Οπότε ναι, αν θέλετε να συνεχίσω, κάντε αυτά τα βηματάκια. Τι να σας πω, μέχρι την επόμενη φορά, γεια χαρά παιδιά και keep calm and let the game begin.